Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλές οι επιχειρήσεις επιδιώκουν ανάπτυξη. Πώς όμως μπορούν να την επιτύχουν και ποιος είναι ο πιο σημαντικός συντελεστής επιτυχίας, έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Μεσαρίδη, στρατηγιστή, ο οποίος θα μας εξηγήσει ένα νέο τρόπο που μπορούν οι επιχειρήσεις να κερδίζουν χρήματα. Όχι νέο τρόπο, αλλά ένα τρόπο ο οποίος είναι ασυνήθιστος στην Κύπρο. Κύριε Μεσαρίδη, καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας. Yes. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός συντελεστής? Τεχνολογία? Το εργατικό δυναμικό? Είναι ο συντελεστής που πάντα ήταν δίπλα μας, αλλά εμείς αρνούμασταν να το δούμε. Φυσικά οι συνθήκες της αγοράς δεν μας επέτρεπαν να το δούμε. Είτε είμαστε στη βιομηχανία, είτε είμαστε στον τουρισμό, είτε είμαστε γενικότερα στις υπηρεσίες, ένας είναι ο συντελεστής, είναι ο άνθρωπος. Και αν δεν κινητοποιηθεί ο άνθρωπος, καμιά εταιρεία δεν μπορεί να μεγαλώσει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, μπορεί να έχει την ιδιότητα του πελάτη, μπορεί να έχει την ιδιότητα του συνεργάτη ή του εργοδοτούμενου. Όταν μιλούμε για κινητοποίηση, δεν μιλούμε για απλώς για μια επιλογή καταναλωτική που μπορεί να κάνει κάποιος. Mm-hmm. Μιλούμε για μια ψυχική παρακίνηση, η οποία αγγίζει τις βασικότερες του ανάγκες. Είναι εδώ που αξίζει τον κόπο να εισαγάγουμε την έννοια της μάρκας, που είναι η πιο εσφαλμένη και παρεξηγημένη. Η μάρκα του προϊόντος. Μάρκα του προϊόντος. Μάρκα προϊόντος, μάρκα εταιρεία, μάρκα εθνική. Αυτό που διαφημίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Καταρχήν υπάρχει μια σοβαρή παρανόηση. Ότι μάρκα είναι η διαφήμιση, είναι οι δημόσιες σχέσεις, είναι το marketing. Αυτά όλα εντάσσονται κάτω από τη διαδικασία ανάδειξης της μάρκας. Μάρκα είναι μια ενιαία προσωπικότητα, η οποία είναι φορέας ιδεολογίας. Είναι εδώ που πρέπει να σπάσουμε τους τέσσερις τοίχους και να δούμε το προϊόν μας ή την εταιρεία μας με φρέσκα μάτια. Διότι ένα προϊόν, μια εταιρεία έχει ημερομηνία λήξεως. Μια ιδέα, όπως μας έμαθε ο θείος ο Πλάτωνας, ουδέποτε έχει μια ημερομηνία. Είναι μια αιώνια κατάσταση η οποία συνεχώς ανανεώνεται και βρίσκει καινούριους τρόπους έκφρασης. Η μάρκα αναφέρεται μόνο σε προϊόντα και υπηρεσίες, ή μπορούμε να πούμε για παράδειγμα σε ένα φίλο μας ή σε μεγάλη μάρκα? Να το απλοποιήσουμε. Ναι. Μάρκα είναι η συνεχής διαδικασία, ναι, ανάδειξης ή της ιδεολογίας που μια οντότητα, και θα εξηγήσω ότι η οντότητα, πρεσβεύει προκειμένου να βελτιώσει τις ανθρώπινες συνθήκες. Κοιτάξτε που γίνεται όμορφο και μαγικό. Ναι. Διότι ουσιαστικά μιλούμε για μια οντότητα που μπορεί να είναι πρόσωπο, μπορεί να είναι αθλητική ομάδα, μπορεί να είναι εταιρεία, μπορεί να είναι προϊόν, μπορεί να είναι κράτος. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία τώρα ανάδειξης μάρκας η οποία λέγεται έθνος. Που θέλει να προσελκύσει επενδυτές, επισκέπτες, μόνιμους κάτοικους, επιστήμονες και τουρίστες. Μάλιστα. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται, τι σημαντικό έχουμε μπροστά μας. Είναι η ιδεολογία. Και τι είναι η ιδεολογία? Ο τρόπος που κάνουμε τις δουλειές μας, ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο, ο τρόπος που θέλουμε να βελτιώσουμε τις ανθρώπινες συνθήκες. Έχουμε συγχύσει τον πλούτο με τα ριάλια, με τα λεφτά. No. Ο πλούτος προέρχεται με το τι προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Και ο κόσμος του, μετά το καλοκαίρι του 2009, θα γίνει πολύ πιο επιλεκτικός, πολύ πιο απαιτητικός. Γιατί μετά το καλοκαίρι δηλαδή? Διότι πιστεύω ότι θα υπάρξει επιδείνωση των καταστάσεων. Θα ξεκινήσει, ναι, θα επιταχυνθεί η οικονομική κρίση. Ναι. Θα την αναγνωρίσουμε επιτέλους, στην Κύπρο θα την αναγνωρίσουμε. Mm. Εφόσον την νιώσουμε θα την αναγνωρίσουμε. Και σε μια τέτοια κρίση θα πρέπει να δούμε ότι γίνεται μια επαναξιολόγηση αξιών. Δηλαδή μέχρι σήμερα να πούμε οι επιχειρήσεις δεν βασίζονταν πάνω σε αυτόν την μάρκα, το οποίο στα αγγλικά το αναφέρουμε ως branding, μάλιστα. Δεν βασίζονταν απλά, ήταν επιχειρήσεις, είχαν προϊόντα, είχαν υπηρεσίες και τα πουλούσαν με τον εύκολο τρόπο. Τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα? Καταρχήν να πούμε ότι μάρκα χτίζεις με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Κάθε σου επιλογή χτίζει ανερή μάρκα. Είναι μια συνεχής ιστορία η οποία δεν σταματά ποτέ. Άρα μπορεί να δυναμώσεις τη μάρκα σου, μετά όμως με κάποιες άλλες ενέργειες που θα κάνεις μπορεί να την αποδυναμώσεις. Σαφώς. Αυτό εννοούμε. Σαφώς. Είναι μια δυναμική. Μπορεί τώρα να πουλάς, αλλά να οδηγείς